Πάμε να καλωσορίσουμε την Ευρωβουλευτή και υποψήφια Ευρωβουλευτή με το κίνημα Αλλαγής, την κυρία Εύα Καϊλή. Καλώς ήρθατε, κυρία Καϊλή. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έλεγα πριν στην αναγγελία τι ωραία φωτογραφία σας βρήκαν, αλλά κοιτάξτε, έχει φυσική ομορφιά αυτό το κορίτσι. Να είστε Μου καλά. λέει ένα Δυστυχώς σημαίνει ότι τα συνεργάτη λέμε σας. πολύ συχνά και από κοντά. Το Λέ, λέει δέχομαι και ευχαριστώ. τι ώρα θα βγούμε στον αέρα. Λέω 4 και 4. Λέω, οπότε κατά τις 4, λέει σίγουρα 4, λέω πείτε 4 παρατέταρτο, γέλασε ο άνθρωπος, διότι αυτό το κορίτσι, αλλά σου σκάει μετά αυτό το αφοπλιστικό χαμόγελο. Εγώ ήμουν εδώ από τις 4. Το ξέρω, αλλά θέλω να θυμίσω, δεν πειράζει να το πω δημόσια, γιατί πραγματικά σε αφοπλίζει, είναι πάρα πολύ εργατική. Το έλεγε πριν ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που είπε ο Κώστας ο Αγοραστός. Όχι. Γιατί του είπα ότι έρχεστε και τα είπε δημόσια. Έχουμε ραντεβού στις Βρυξέλλες μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου στις 9. Ασθμένουσα έφτασε κατά τις 9.30, αλλά έφτασα ασθμένουσα με αυτό το χαμόγελο, οπότε έχεις ξεχάσει ότι σου απομένουν 10-15 λεπτά, γιατί εκεί δεν έχει καθυστέρηση, πάμε μισή ώρα. Εκεί τα γυρίσματα είναι συνεχόμενα. Αλλά την ίδια μέρα έφευγε στις 10 το βράδυ από το κοινοβούλιο. Γι' αυτό το είπα το περιστατικό. Α, μπορεί. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό που μου λέτε, γιατί συνήθως. Μια χαρά το θυμόσαστε. Είστε νέα και έξυπνοι και έχετε καλό μνημονικό. Και λοιπόν, στην τηλεόραση. Ναι. Είμαι συνεπής, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Όλοι είναι, όχι. Όλα είναι στην ώρα του. Το είπα για να πω για την κατάληξη. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε πιο χαλαροί. Το είπα για να μιλήσω για την κατάληξη της ημέρας, διότι ξεχωρίζετε, έχετε βραβευτεί κι εσείς για την παραγωγικότητά σας. Στην πρώτη σας θητεία, σας ευχόμαστε να υπάρξει και επόμενη στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο τι στοίχημα έχει να απομονώσει, να συρρυκνωθεί μια τάση που υπήρξε στις προηγούμενες εκλογές, που δυστυχώς από τις δημοσκοπίες δεν προκύπτει αυτό, που μόνο προβλήματα δημιουργούσε στη λειτουργία και να κυριαρχήσουν πιο δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είναι το μέλημα πανευρωπαϊκά. Να το πω πρακτικά, για να ξέρει ο καθένας γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι εκλογές. 80% της νομοθεσίας που μας αφορά γίνεται στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και για θέματα συντάξεων, κόκκινων δανείων, αλλά και χρηματοδοτήσεις για την περιφέρεια, για το Δήμο, για να γίνουν μεγάλα έργα, για να μπορέσει κανείς να λύσει, ξαναλέω, το 80% των προβλημάτων στις Βρυξέλλες, προστατεύοντας την ιδιαιτερότητα που έχει η Ελλάδα και από την ταλαιπωρία που έχει περάσει ή κάθε περιφέρεια, όπως ας πούμε η Θεσσαλία που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομάδα που να μπορεί να δεχτεί και την αλληλεγγύη αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που θα ζητήσουμε και τις επιδοτήσεις. Δίνοντας λοιπόν μια μεγάλη μάχη, η Ελλάδα είχε διασφαλίσει γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για έργα. Τα έργα που βλέπετε, τα υδροηλεκτρικά, οι δρόμοι, ακόμα και τα μουσεία και τα πολιτιστικά κέντρα, η στήριξη αγροτικής παραγωγής με καινοτομία, όπου δείτε ότι υπάρχει το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν γίνει συγχρηματοδοτήσεις. Αν λοιπόν αυτός ο προϋπολογισμός μετά το καλοκαίρι πέσει στα χέρια ομάδων που είναι διαλυτικές, και όταν λέω διαλυτικές, δεν εννοώ λοιπόν απλώς αντισυστημικές και ακροαριστερές ή ακροδεξιές. Αυτοί που δεν θέλουν Ευρώπη, οι οποίοι είναι κρυμμένοι σε διαφορετικές παρατάξεις ή που θεωρούν ότι, ας πούμε, η Ουγγαρία δεν πρέπει να σηκώσει το βάρος του μεταναστευτικού που σηκώνει η Ελλάδα. Αν αυτοί αυξηθούν, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα την επόμενη μέρα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να συγκεντρώσει πλειοψηφία για να διεκδικήσει όσα θέλει. Και πολλές φορές είναι τόσο οριακά που ακόμα και για μία ψήφο μπορεί να χαθούν κονδύλια σημαντικά για το μέλλον μας. Άρα λέτε προκύπτει και η ανάγκη αυτή όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο και καθαρά σε πρακτικό, έτσι. Ακριβώς. Γιατί το πολιτικό το ακούμε, μπορεί να γίνει πολύ ωραία συζήτηση. Όταν έγινε το Brexit, καταλάβαμε όλοι, όταν μάλλον δεν έγινε τελικά το Brexit, όλοι καταλάβαμε ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μείνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσει να σταθεί και να αντέξει οικονομικά. Άρα, με αυτό το μάθημα πολιτικής, σας πάω στο πρακτικό και σας λέω, όταν υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά που στηρίζουν τα πάντα, και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε και το Brexit, γιατί
πόλεις ολόκληρες ζούσαν από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Το Bristol που γίνεται η Rolls-Royce και κάποιες άλλες εταιρείες πολύ μεγάλες που έχουν εκεί την βιομηχανική τους παραγωγή και μάλιστα και πολλά εργαστήρια με ευρωπαϊκή έρευνα, αυτές ξαφνικά θα διαλυόντουσαν. Προσπαθούσαν λοιπόν οι Βρετανοί να διασφαλίσουν ότι αυτά θα συνεχίζουν. Έλα όμως που μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να είναι υποφελής και δεν μπορεί να έχει μόνο τα ωφέλη να τα προστατεύσει και να μην έχει καμία ζημιά. Το ίδιο λοιπόν που θα μπορούσε να συμβεί και στη χώρα μας. Είναι φιάσκο αυτή η ιστορία με το Brexit. Έτσι θα εξελιχθεί από παράταση σε παράταση. Γιατί όταν έπεσε στο τραπέζι, στις ψηφοφορίες, το πάμε να ξανακάνουμε δημοψήφισμα, απορρίφθηκε και αυτό. Νομίζω πως φάνηκε δυστυχώς η ανεπάρκεια και των πολιτικών που με έναν λαϊκισμό υπερασπιζόντουσαν ότι μόνοι τους θα τα πάνε καλύτερα και χρησιμοποιούσαν ή διαστρέβλωναν τα στοιχεία για να δείξουν μόνο τα αρνητικά της Ευρώπης και όχι τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει πολλά που μπορούμε να διορθώσουμε. Και ειδικά η Βρετανία κατάφερνε να μένει πάντα έξω από τις μεγάλες υποχρεώσεις, οπότε είχε ωφεληθεί, νομίζω, πολύ περισσότερο από άλλες, από τα προγράμματα που κάναμε για να καταλάβετε το 2015, το Juncker Plan. Η Βρετανία αποφελήθηκε πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι το φιάσκο είναι το εξής, ότι υποσχέθηκαν ότι θα είναι καλύτερα μετά, κάτι που εμείς λέγαμε ότι δεν μπορεί να συμβεί, αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να συμβεί και φαίνεται και ανεπάρκεια των πολιτικών της Βρετανίας. Άρα ναι, είναι ένα φιάσκο, αλλά ένα πολύ καλό μάθημα και νομίζω πως βοήθησε τις δικές μας χώρες, γιατί ενίσχυσε την αντίληψη και εντύπωση ότι είναι καλύτερα να είσαι σε μια μεγάλη οικογένεια για να είσαι παγκοσμίως ανταγωνιστικός και να έχεις τα ωφέλη που υπάρχουν και να δουλέψεις από μέσα για να διορθώσεις τα λάθη παρά απ' έξω. Λοιπόν, θα έρθω στο δικό σας πεδίο σε λίγο, που είναι οι τεχνολογίες, είναι η καινοτομία, είναι το μέλλον δηλαδή των κοινωνιών μας, αλλά θέλω να δούμε λίγο την πολιτική διάσταση των εκλογών. Αυτό που κάνετε εσείς και οφείλετε να το κάνετε είναι να εκπέμπετε όλοι μηνύματα αισιοδοξίας, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών, εκεί που όλοι περιμένουν ότι θα συνθλιβούμε από τον διπολισμό, εμείς θα διωγγώσουμε τα ποσοστά μας. Θα επιτρέψει η πόλωση που ήδη τη βλέπουμε να εκδηλώνεται να συμβεί αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχοντας ταξιδέψει αρκετά στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, θα σας πω ότι τους τελευταίους μήνες το κλίμα έχει αλλάξει εντυπωσιακά, καθώς έπρεπε να απολογούμαστε για τα πολλά λάθη και τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος για πολύ καιρό. Υπήρχε πολύ θυμός και πολύ στεναχώρια και απογοήτευση στον κόσμο. Αλλά επειδή με αυτή την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που έχει τις δικές της ιδεολειψίες, αποδείχθηκε στην πράξη ότι κατέρευσαν οι αυταπάτες, μπορούσα να το συγκρίνω και με τον Brexit. Στην πράξη κατέρευσε αυτό το αφήγημα ότι γινόταν καλύτερα, εκτός όταν γινόταν να χορέψουμε τις αγορές. Αυτό το αφήγημα κατέρευσε. Νομίζω λοιπόν ότι μπήκε ένα άλλο μέτρο και ο κόσμος αρχίζει και, δεν θα έλεγα αναπολύ, θα έλεγα ότι εκτιμά το έργο που έκαναν οι παρατάξεις οι προηγούμενες και τελικά ίσως οι προηγούμενοι δεν ήταν χειρότεροι. Με αυτή τη λογική και με την προσπάθεια να ελαϊλατηθεί ο προοδευτικός χώρος από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια ιδεολογία παρόλα αυτά, που μπορούν και συνδέονται και συνεργάζονται με την άκρα δεξιά, με ανθρώπους που συνομιλούν με τρομοκράτες ή τους υπερασπίζονται. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι το έργο που έμεινε είναι να εφαρμόσουν το δικό τους μνημόνιο που το εφάρμοσαν με μεγαλύτερη στεναχώρια, όπως δηλώνουν, αναπολύεις και λες, θέλω ανθρώπους οι οποίοι άφησαν και έργο και να μετρήσω διαφορετικά και τα λάθη που έγιναν. Έγιναν λάθη, αλλά έγινε και έργο. Και πιστεύω ότι έτσι η νέα γενιά που βγαίνει μπροστά έχει πια και την οριμότητα της κρίσης, αλλά έχει και την εμπειρία του πώς μπορεί κάποιος να είναι μεταρρυθμιστής και πώς πρέπει να υπερασπίζεται και το έργο και να προστατεύει την οικογένεια, τον αγρότη, τις γυναίκες. Μέτρα για αυτούς, μπορώ να το υπερασπιστώ πια, πολύ ανοιχτά, έκανε η δική μας παράταξη. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, βλέπεις ότι το Πασόκ έκανε το ένα μέτρο. Έβαλε ακόμα και την ισότητα γυναικών ανδρών, το Πασόκ την έφερε. Τα θεωρούμε δεδομένα. Πριν από 15 χρόνια, 20 χρόνια, αυτά δεν ήταν δεδομένα. Χτίστηκαν με μεταρρυθμίσεις και πολύ μεγάλες αντιστάσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο δικό σας αγαπημένο πεδίο. Είστε πολύ δραστήρια
σε αυτά τα ζητήματα, στην Επιτροπή που ασχολείται με την καινοτομία, όπως είπαμε, τις τεχνολογίες. Τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί? Το συνδυάζω και με όλη αυτή τη φυγή των το brain drain, όλα αυτά τα μυαλά Λέστα. Που φεύγουν, που μπορεί εσείς να τα συναντάτε στις Βρυξέλλες, αλλά δεν τα συναντάτε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή στο Βόλο και τη Λάρισα. Κύριε Πολύζο και αγαπημένοι μου συνάδελφε, εμείς χωρίς να είμαστε δίπλα-δίπλα μπορούμε και συνομιλούμε. Στην ψηφιακή λοιπόν οικονομία, χωρίς να μετράει η απόσταση, μπορεί κανείς να δημιουργήσει συνεργασίες, μπορεί κανείς να δημιουργήσει ευκαιρίες, μπορεί κανείς όχι μόνο να δουλέψει, αλλά μπορεί να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα, μπορεί να χτίσει λοιπόν μια καινούργια ιδέα σε μια ενοποιημένη πια ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο πριν από 3-4 χρόνια, που ταξίδευες, ερχόσουν στις Βρυξέλλες και στο τηλέφωνο χρεωνώσουν 10 φορές περισσότερο αν ήσουν εκτός Ελλάδος. Αυτά φεύγουν. Οι χρεώσεις για να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο φεύγουν. Ότι μπορούσες να αγοράσεις κάτι με την πιστωτική σου, αλλά η πιστωτική μπορεί να μην γίνεται δεκτή γιατί είσαι από την Ελλάδα, τελειώνει. Δεν επιτρέπονται πια οι διακρίσεις εντός Ευρώπης στους πολίτες. Σιγά σιγά λοιπόν χτίστηκε μια ψηφιακή οικονομία που προσφέρει την εξής δυνατότητα. Αντί να είναι πιο εύκολο να εξάγεις στην Κίνα, που είναι μία ενιαία αγορά, μπορείς πια να εξάγεις και στην Ευρώπη. Εκεί ήταν πιο δύσκολο. Είχε 28 διαφορετικές χώρες, νομοθεσίες, φορολογίες. Έγιναν όλα πιο εύκολα, απλοποιήθηκαν, εναρμονίστηκαν και είναι πιο καθαρό πια ότι ακόμα και αν στείλεις τα προϊόντα, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που προστατεύει και τον παραλήπτη, τον αγοραστή, τον καταναλωτή, αλλά και τον παραγωγό. Αυτά λοιπόν που δεν ήταν δεδομένα δημιουργούν τρομερές ευκαιρίες. Έχουμε τεχνολογίες που μπορεί κανείς να ανταλλάξει και να κάνει συναλλαγές σε δευτερόλεπτα. Άρα, να μιλάμε εμείς τώρα και να μπορέσω να σου στείλω εγώ κάτι στο ηλεκτρονικό σου πορτοφόλι, χωρίς να μεσολαβήσει η τράπεζα, χωρίς λοιπόν να χρεωθείς, με μια πολύ ελάχιστη αμοιβή που θα παίρνει η πλατφόρμα για να μπορεί να συντηρηθεί, όχι όμως οι μεσάζοντες, και να γίνεται σε δευτερόλεπτα και όχι σε τρεις μέρες. Γιατί αν εγώ σου στείλω τώρα κάτι, στον τραπεζικό σου λογαριασμό θα το πάρει σε τρεις μέρες. Λοιπόν, αυτά έχουν δημιουργήσει τεράστιες δυνατότητες και νομίζω ότι οι Έλληνες που είναι και πολύ δημιουργικοί και εφόσον έχουμε παραγωγή αλλά δύσκολα θα χτίσουμε βιομηχανία από την αρχή, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ψηφιακή οικονομία και να δουλεύει κανείς από εδώ, να κάνει εκπομπή στις Βρυξέλλες, να τον παρακολουθούν οι Έλληνες όλη της Ευρώπης και όχι μόνο και αυτό να δημιουργήσει μια δική του αξία. Θα τα κάνουμε στην επόμενη θητεία σας, την οποία εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πολύ καλή επιτυχία, κυρία Καϊλή. Θα τα πούμε ξανά μέχρι τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ να εκλεγούν χρήσιμοι άνθρωποι σε κάθε Έτσι. Παράταξη. Να είναι αυτό γιατί το δεν έχουμε περιθώριο ούτε για έναν. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε και λίγοι. Είναι λίγοι οι ευρωβουλευτές. Είμαστε λίγοι. Ακόμα και ένας μπορεί να κάνει πάρα πολύ δουλειά για την Ελλάδα. Δεν φαντάζεστε. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλές δυνάμεις. Να είστε πολύ καλά.